πόλεμο αστημών και σκληρή μάχη από ισχυρούς επενδυτές για την εκμίσθωση του εμβληματικού ακινήτου του πρώην μοτέλ Ξενία στην παραθαλάσσια περιοχή του Καρτερού στο πλαίσιο του διαγωνισμού από την ΕΤΑΔ. Πληροφορίες κάνουν λόγο για υψηλές προσφορές για το ακινήτο φιλέτο, με έναν από τους επενδυτές να καταθέτει προσφορά ύψους 750.000 ευρώ για την ετήσια εκμίσθωση του ακινήτου δίπλα στο κύμα. Υψηλή προσφορά που προκάλεσε έκπληξη σε τάξεις επιχειρηματιών, αυτοδιοικητικών αλλά και κυβερνητικών στελεχών. Η τιμή εκκίνησης ενοικίου ήταν 115.000 ετησίως και μαθαίνουμε ότι κατέληξε, οριστικοποιήθηκε, κλείδωσε στις 750.000 ευρώ ετησίως. Η εικόνα η οποία έχει σχηματιστεί σήμερα στον επιχειρηματικό κόσμο είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μίσθωμα και μάλιστα προφανώς θα βρίσκεται πίσω κάποιος μεγάλος επενδυτικός όμιλος και οίκος για τέτοιου είδους ποσά. Η τιμή εκκίνησης για το διαγωνισμό εκμίσθωσης του πρώην μοτέλ Ξενία στο Καρτερό ορίστηκε στο ποσό των 115.000 ευρώ πριν αυτό εκτοξευτεί στα ύψη, αγγίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες τις 750.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που ο επενδυτής θελήσει να αξιοποιήσει τον υπολοιπόμενο συντελεστή δόμησης του ακινήτου με δική του δαπάνη, τότε το ετήσιο μίσθωμα διπλασιάζεται, αγγίζοντας το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της μίσθωσης, αυτή ορίζεται σε 40 χρόνια. Αν και εφόσον ο επενδυτής, ο οποίος θα αναδειχθεί από αυτή τη δημόσια διαδικασία, προχωρήσει στην αξιοποίηση του επιπλέον συντελεστή που έχει το ακίνητο, τότε το μίσθωμα διπλασιάζεται. Άρα, στην περίπτωσή μας, εφόσον γίνει αυτή η αξιοποίηση του προβλεπόμενου όρου, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο. 4 συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Υπάρχει βάση της διακήρυξης δήλωση του συμμετέχοντα με κωδικούς, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που είναι πίσω. Εφόσον η ΕΤΑΔ ανάψει το πράσινο φως, κλειδώνοντας το επίμαχο ποσό, τότε ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση της περιοχής, δίνοντας τέλος στις εικόνες εγκατάλειψης, λαιλασιών και όχι μόνο, και σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που εκπέμπει σήμα κινδύνου εδώ και δεκαετίες. Πληροφορούμε ότι μετά την οριστικοποίηση του διαγωνισμού, η ΕΤΑΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ, θα προχωρήσει σύμφωνα πάντα με τη διακήρυξη στην οριστικοποίηση του αναδόχου και στην υπογραφή της σύμβασης στη συνέχεια. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο είναι μοναδικό και η αρχιτεκτονική του ταυτότητα και η αξία του αλλά και ο μνημιακός του χαρακτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα αναβαθμιστεί πάρα πολύ η περιοχή. Όπως είναι γνωστό, δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60, ενώ χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 2011, καθώς φέρει την υπογραφή του Άρη Κωνσταντινίδη. Και θεωρώ ότι η πολιτεία, η ΕΤΑΔ και ο Δήμος μπορούμε να διασφαλίσουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά βιώσιμης ανάδειξης και αξιοποίησης περιοχής.